Ηλίας με ζήτησε να δείξω μια καθήτευση σαρκοφάγου φυτού, Διονέα. Δεν είναι κάτι δύσκολο ή πολύπλοκο, αλλά αφού ζήτησαν θα το δείξω. Χώμα εδώ είναι πολύ παλιό, όπως βλέπετε, μοιάζει με σφουγγάρια. Όπως είπαμε στο προηγούμενο βίντεο, τα σαρκοφάγα φυτά θέλουν πάρα πολύ φτωχό χώμα. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ίχνος από λίπασμα. Καθόλου και τίποτα. Υπάρχουν έτοιμα υποστρώματα. Έχω δώσει link στο προηγούμενο βίντεο που λέω πως καλλιεργούμε συγκεκριμένα φυτά, παράδειγμα από ορχιδέες. Είναι τύρφη χωρίς καθόλου ίχνος λίπασμα. Καθαρή τύρφη. Έχω δει ότι τα φυτεύουν και όλα σε σφάγνουμ, καθαρό σφάγνουμ, και επίσης έχω δει μικρά καθαρά κομματάκια φλοιού με περλίτη. Μία φίλη μου φυτεύει σε κουκουτήρφη. Κουκουτήρφη αυτή πλύνει πάρα πολλές φορές με πολύ καθαρό νερό. Λοιπόν, εγώ έχω αυτό εδώ το υπόστρωμα, ειδική τύρφη για σαρκοφάγα φυτά. Ας ξεκινήσουμε. Εδώ μου λέει ότι γράφει μάλλον ότι βρέχουμε το συγκεκριμένο υπόστρωμα μετά τη φύτεψη φυτού. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο που θα κάνουμε, θα βγάλουμε από το βλαστράκι το φυτό μας. Όπως βλέπουμε, είναι η πρώτη της μεταφύτευση, γιατί εδώ φαίνεται σαν να έχει μια ταμπλέτα για φύτευση. Προσεκτικά, έχει αρκετές ροζέτες. Προσεκτικά να βγάλω το χώμα. Μου βγήκαν εδώ αρκετά φυτά, δεν τα θέλω τόσο βέβαια. Θα φυτέψω μικρά σε ξεχωριστό γλαστράκι και θα αφήσω τα υπόλοιπα σε μία γλάστρα. Μαύρες ρίζες είναι φυσιολογικό, δεν είναι χαλασμένες. Λοιπόν, κάνω ένα λακάκι και προσεκτικά το πεφτώ και σκεπάζω με το χώμα. Δεν μπορώ να το κάνω έτσι. Στεριώνω. Βάζουμε καθόλου ντρινάζ. Απλά γεμίζουμε με το χώμα. Μπορείτε να ποτίσετε βέβαια και από πάνω, αλλά εμένα μου αρέσει έτσι, το βάζω σε δοχείο με καθαρό μαλακό νερό και περιμένω πότε θα ροφήξει το χώμα το νερό όσο χρειάζεται. Μπορείτε βέβαια και να ξεπλύνετε από πάνω, εγώ θα το κάνω μετά. Και τώρα περιμένουμε μέχρι να ροφήξει το χώμα το νεράκι. Για ποιο λόγο έκανα τόσες διονύες, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι τα θέλω τόσα. Λοιπόν, καταλάβατε ότι αφήνουμε εδώ για κάποια ώρα, μέχρι ήδη αρχίζει ρουφάει το νεράκι. Βλέπετε ότι αυτό δεν επιπλέει, βράχηκε. Αφήνω μέχρι να βράχει εντελώς. Γιατί δεν ποτίζω από πάνω, μπορείτε να το κάνετε βέβαια, αλλά άμα ποτίσω από πάνω, αυτή η τύρφη είναι πάρα πολύ στιγνή και ελαφριά, απλά θα σηκωθεί και θα πεταχτεί προς τα έξω. Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Και άμα ψυκάζω από ψυκαστήρα, επίσης μπορεί να πεταχτεί το χώμα. Γι' αυτό αφήνω έτσι μέχρι να ροφήξει και θα βάλω στο σημείο που τα έχω. Δεν θα τα κάνω τόσο φυτά.
ποιος ξέρει τώρα. Ευχαριστώ αν αυτό το βίντεο ήταν χρήσιμο. Κάντε like, κάντε ερωτήσεις. Αν ξέρετε κάτι διαφορετικό, γράψτε μου. Ευχαριστώ, θα το διαβάσω. Και πάλι ευχαριστώ.